Στο προηγούμενο επεισόδιο πέρασε λίγο δύσκολα. Τέλος πάντων έγιναν κάποια πράγματα που δεν ήταν καθόλου ωραία. Ήταν έτσι η θλιμμενούλα καθ' όλη τη διάρκεια. Όμως σήμερα που έχουμε αυτό το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά για τη Χριστιάνα Κοντού. Santa, can you hear me? Όμορφη μου οικοδέσποινα. Τι είναι αυτά που μας φέρνει. Ταιριάζουμε λίγο. Όχι, δεν ακριβώς ίδιο. Είναι παρόμοιο όμως. Ναι. Πηγαίναμε κάπου μαζί, ερχόμουν καλεσμένη. Ναι. Αυτά τι είναι. Είναι καρυδόπιτα. Πω. Η αγαπημένη μου. Εσύ έλα, την έκανες. Όχι, δεν την έκανα εγώ. Αλλά είναι σπιτική. Είναι σπιτική. Είναι, ναι. Από ζαχαροπλαστείο σπιτική. Όχι, από ένα εστιατόριο που τα φτιάχνουν όλα. Είναι. Στο σπίτι τους. Όχι, αλλά τα φτιάχνει μία κυρία που είναι σαν μαμά, οπότε ξέρεις ότι η συνταγή είναι σπιτική. Ότι. Ναι. Τι. Για φάει να δούμε, είναι. Θα δούμε. Θα φάω και θα σου πω. Σε αρέσει πάρα πολύ. Πήρε όλο το ταψί. Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία. Η σοκολοτόπιτα να δεις, αλλά δεν μου αρέσει η σοκολοτόπιτα. Μου αρέσει πολύ η καρδόπιτα. Για παίρνει το τραπέζι. Λοιπόν, έχω καλέσει την οικογένεια του Ζώη στο σπίτι μου, στη Πρέβεζα, να τους κάνω τραπέζι για τα Χριστούγεννα. Το απόγευμα. Θα είναι. Η μαμά, ο μπαμπάς, ο Ζώης και τα δυο του αδέρφια, Ναι. Και η γιαγιά του. Και η γιαγιούλα. Και ο παππούς του. Και ο παππούς. Ναι. Και τι θα κάνεις. Λοιπόν, επειδή τρώμε πολύ υγιεινά, γενικά κάνουμε διατροφή, θα φάμε κολοκυθάκια, χόρτα, παντζάρια, σαλατούλες, κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες, αυτά. Και θα τα ετοιμάσεις εσύ. Ναι. Μπράβο ρε θηρίο. Ναι, ξέρω να μαγειρεύω. Μπράβο σου. Ναι. Μπράβο σου και για να δούμε πώς θα πάει και με το τίσμα. Και αυτό θα το συνοδεύει παγωτό. Βανίλια. Εννοείται. Αλλά δεν μπορούσα να φέρω παγωτό. Και εσένα θα σε συνοδεύει τώρα η βαθμολογία. Ναι. Να σου πω, πήγαινε λίγο να δώσεις κριτές, για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Ορίστε. Με παγωτό συνήθως δεν έχετε κάτι καρυδόπιτα. Ναι, θα έλειωνε. Δυστυχώς δεν έφερα παγωτό. Α, μισές ζουλιές, Χριστιάνα. Σε παρακαλώ, Στέλιο μου, σε παρακαλώ. Έλα εδώ, Χριστιάνα. Έχει σιρόπι όμως. Έχει σιρόπι, είναι πάρα πολύ ωραία εγώ από την έφαγα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε με την Ελεάνα, η οποία κάτι έχει ζωγραφίσει, αλλά. Είναι αυτό. Είναι τα παπούτσια σου ναι. Και το παντελόνι. Η καρυδόπιτα και το παγωτό. Το παγωτό που λείπει. Αλλά εγώ το έκανα. Ποτέ κανένας δεν κατάλαβε. Αλλά έχουμε καταλάβει ότι έχει κανένα δίκιο. Με τα φώτα θα έλειωνε, Ελεάνα. Ναι. Ωστόσο, αυτό που είναι ευδιάκριτο και το καταλαβαίνουμε πάντα, είναι το διάρρη. Ναι, το βλέπω. Για πες μας γιατί έβαλες δύο. Ναι, δεν ξέρω. Κοίτα, όχι, σαν σκέψη είναι Χριστιάνα. Ναι. Αντίσημο σήμερα, full. Μ' αρέσουν πάρα πολύ το πουκάμισο. Είναι φόρεμα, είπες. Δεν είναι πουκάμισο, είναι φόρεμα το οποίο το έχω βάλει μέσα από τα παντελόνια και αυτό το φόρεμα από πάνω. Ναι. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ τέλος πάντων αυτό που φαίνεται, το μπλε μοβ. Και μ' αρέσει νομίζω μόνο αυτό πάρα πολύ. Δηλαδή είναι πάρα πολύ νίον το πορτοκαλί αυτό. Ναι. Το παντελόνι. Και δεν μ' αρέσει, γιατί δεν έχει τόση. Δεν έχει την ίδια φωτεινότητα με το πουκάμισό σου. Ήθελα να κάνει αντίθεση. Ναι, κάνει έξτρα αντίθεση που κάπως δεν μου ταιριάζει τελικά. Δεν σ' αρέσει το μοβ με το πορτοκαλί. Ναι. Τα χρώματα, ναι. Η αντίθεση στη φωτεινότητα δεν μ' αρέσει. Καλά. Θέλω να είναι το ίδιο. Να έχει πιο πολύ λάμψη αυτό. Να είναι πιο γυαλιστερό. Πιο χαμηλωμένο το πορτοκαλί. Οκ. Okay. Και το φόρεμα το από πάνω θα μ' άρεσε χωρίς κάτι από κάτω, ειδικά χωρίς αυτό το πουκάμισο, το οποίο
Το σκίσιμο πάει τόσο ψηλά, δεν γίνεται να το βάλεις μόνο του. Οπότε δεν είναι φόρεμα. Φόρεμα είναι που δεν θα μπορούσες φόρεμα. Να το... Διαφημίζεται ναι. ως φόρεμα. Σε πιο κοντές κοπέλες μάλλον. Όχι, όχι, απλώς θέλει κάτι φόρεμα. Από κάτω προφανώς. Θέλει κάτι από κάτω, με το παντελόνι, ναι, με το παντελόνι εμένα μου αρέσει, χωρίς το πουκάμισο εννοώ. Okay. Γιατί αυτό το πουκάμισο κιόλας κάπως του χαλάει και τους ώμους του πουκάμισου. Έχει βάτες. Αυτό. Ναι. Δηλαδή τέτοια πουκάμισα καλό είναι να μην έχουν κάποιο τέτοιο ρούχο από πάνω. Εμένα μου αρέσει το σχήμα που κάνει, αλλά ναι. Δεν μου αρέσει τα σκουλαρίκια και θα ήθελα κι άλλο μακιγιάζ. Δηλαδή κάπως είναι χλιαρό αυτό το μακιγιάζ για σένα. Νομίζω θες άλλα χρώματα. Θες άλλα χρώματα. Γενικά όχι αυτό το πορτοκαλό κεραμιδιά. Νιώθω δεν σου πάνε. Στα μάτια ή στα χείλη. Και στα χείλη. Και στα χείλη. Okay. Τα κάνεις συχνά. Νιώθω δεν σου πάνε. Θέλεις άλλο χρώμα. Άλλα χρώματα. Καλά. Στο πρόσωπο. Εντάξει. Καλά, εντάξει. Έφη. Χριστιανά. Είμαι σίγουρη ότι θα είσαι πολύ καλή οικοδέσποινα. Μου αρέσει το σχήμα που κάνεις στο σώμα σου, το φόρεμα και το πουκάμισο σου. Κάνει πολύ ωραίο σώμα, όχι ότι δεν έχεις. Δεν μου αρέσει το παντελόνι, τα παπούτσια και τα σκουλαρίκια. Okay. Γι' αυτό δύο. Καλά. Γιατί δεν έχει πάει πολύ καλά αυτό τώρα, Χριστιανά μου. Οι υπόλοιπες καλά πήγανε. Ναι, εντάξει, όχι δεν έχεις τριαράκια. Ναι. Φυσικά. Αλλά λέω από αυτά που άκουσες, για να δούμε τι θα ακούσει τώρα από τους κριτές. Okay. 2,6 είναι ο μέσος όρος και σου εύχομαι καλή επιτυχία.